Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Mega Channel. Αλλάζουν όλα στο δημόσιο με το νέο κώδικα που καταρτίζεται από το Υπουργείο Προεδρίας. Νέοι βαθμοί, σύνδεση βαθμού και μισθού με άλλα κριτήρια προαγωγές και τα 4 πρώτα χρόνια του νεοπροσλαμβανομένου υπαλλήλου στην επαρχία είναι οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη διοίκηση. Λεπτομέρειες από τον Μιχάλη Κανημά. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα έχουν σαν βάση τους το νέο βαθμολόγιο και το νέο νόμο για τις προσλήψεις. Με το νέο βαθμολόγιο καταργείται η απόλυτη βαθμολογική προαγωγή και οι προαγωγές θα γίνονται με βάση τις υπηρεσιακές εκθέσεις, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων. Επίσης, καθιερώνονται 9 βαθμοί αντί των 3 που ισχύουν, η μονιμότητα των προϊσταμένων αντί της θητείας και η σύνδεση βαθμού και μισθού. Οι προσλήψεις θα διαλεγούνται με πανελλήνιο διαγωνισμό κατά το πρότυπο των πανελλήνιων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και διαγωνισμούς νομαρχιακού επίπεδου όπου θα κυριαρχεί το κριτήριο της εντοπιότητας. Η εντοπιότητα των υπαλλήλων θα προσθεθεί και για λόγους αποκέντρωσης, αλλά δεν θα ισχύει για τους προϊσταμένους. Επίσης θα καταργηθεί ο θεσμός των προσλήψεων με επιλογή. Σύμφωνα με τις κεντρικές κατευθύνσεις που δόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Δημοσιοπαλλήλου Κώδικα, οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι θα υπηρετούν υποχρεωτικά στην επαρχία επί 4 τουλάχιστον χρόνια. Οι μεταθέσεις θα γίνονται από τα επιστημονικά συμβούλια με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών αλλά και διάφορα μόρια. Η σημαντικότερη αλλαγή στο κεφάλαιο αυτό είναι το γεγονός ότι οι μεταθέσεις θα είναι πλέον υποχρεωτικές για τον υπάλληλο και δεν θα αναστέλλονται όπως γίνεται σήμερα. Πάντως, όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν 50 ετία σε μια υπηρεσία μπορούν να ζητήσουν μετάθεση που θα είναι υποχρεωτική για το δημόσιο. Επίσης, υποχρεωτικώς θα μετατίθενται και όσοι προάγονται. Με το νέο κώδικα αλλάζει και η σύνδεση των υπηρεσιακών συμβουλίων που διενεργούν τις προαγωγές και τις μεταθέσεις. Τα μέλη τους θα είναι μόνιμα, θα επιλέγονται κατά απόλυτη αρχαιότητα και θα προεδρεύονται από όλο το δικαστικό. Ασύλληπτος παραμένει ακόμη ο μανιακός δολοφόνος που χθες τη νύχτα έσπηρε τον τρόμο και τον θάνατο στην Εθνική Οδό κοντά στη Λάρισα. Ο δράστης σε διάστημα μιας ώρας επετέθησε 2 ζευγάρια που βρίσκονταν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Απολογισμός της διπλής φωνικής ενέδρας, ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Ώρα 10 και 20 το βράδυ, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισα Τρικάλων. Σε απόσταση 150 μέτρων μέσα σε χωματόδρομο έχει σταθμεύσει ένα αγιο ταχύ στο οποίο επιβαίνουν ο 35χρονος Νίκος Μητσικώστας, τεχνίτης αγροτικών μηχανημάτων, με μια φίλη του. Εκείνη την ώρα από την πλευρά του οδηγού πλησιάζει ένας άγνωστος κρατώντας φακό και ζητάει από τους επιβάτες να βγουν έξω. Ο Μητσικώστας όμως προλαβαίνει να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Ο άγνωστος πυροβολεί με ένα κυνηγητικό όπλο και τον τραυματίζει ελαφρά στο χέρι πριν φύγει με ηλικιώδη ταχύτητα. Μία ώρα και 10 λεπτά αργότερα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιόμετρων από το σημείο της απόπειρας, αυτή τη φορά στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας, ο ίδιος κατά πάσα πιθανότητα δράστης πλησιάζει ένα άλλο γιοταχή, στο οποίο επιβαίνουν ο 26χρονος επισμηνίας Δημήτρης Ιορδανούδης και μια κοπέλα. Ο στιγμός δολοφόνος δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στην επισμηνία, που σήμερα, μετά από 7 ημέρες άδεια, θα έπρεπε να βρίσκεται στη Λίμνο στη μονάδα που υπηρετούσε. Τον πυροβολεί με καραμπίνα εξ επαφής στο κεφάλι και εξαφανίζεται χωρίς να επιτεθεί στην κοπέλα. Πολεμική ένταση και πάλι στη Βοσνία. 24 άτομα σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις το Σαββατοκύριακο. Στο Σαράγεβο όμως επικρατεί σχετική. Πιέζεται από τους εθνικιστές να παραιτηθεί. Και στο Κωσυφοπαίδιο οι Αλβανόφωνοι, μέσα σε ένα κλίμα έντασης, ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας τους, δημιουργώντας ουσιαστικά κράτος εν κράτη στο νότο της μικρής Ιουγκοσλαβίας. Ο απεσταλμένος μας στην Πρίστινα, Νίκος Γεωργιάδης, κατέγραψε με την κάμερα του Μέγκα την εκλογική μάχη των Αλβανοφώνων. Ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα και οι Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου κέρδισαν το πολιτικό του στοίχημα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τα τηλεοπτικά διεθνή δίκτυα. Ψηφώντας τη Σερβία και τις απαγορεύσεις, οι Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου ψήφισαν τον 30 βουλευτές τους και για τον πρόεδρό τους. Στο εκλογικό τμήμα του Ιμπραήμ Ρουγκόβα, παρόν ο διεθνής τύπος αλλά και τρεις Αμερικανοί παρατηρητές από την Αμερικανική πρεσβεία στο Βελιγράδι. Η αστυνομία παρούσα αλλά όχι απειλητική. Η επίσημη Σερβία αγνόησε στην ουσία τις εκλογές αυτές, αρνούμενη ακόμη και να μιλήσει στον τύπο. Ο στρατός, οι ισχυρές δυνάμεις, απλώς βρίσκεται σε επιφυλακή. Παράνομες εκλογές κατά το Βελιγράδι, νόμιμες για τους Αλβανούς του Κωσυφοπεδίου, ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα κέρδισε ένα στοίχημα το οποίο θα αλλάξει πολλά πράγματα στην πολιτική ζωή αυτής εδώ της περιοχής. Πίσω στην Πρίστινα, οι σερβικές αρχές συνέλαβαν και στην συνέχεια απέλασαν δύο Κροάτες βουλευτές προσκεκλημένους του Ρουγκόβα που ήλθαν μέσω Σκοπίων. Στην πρόσκληση του Ρουγκόβα προς την Κροατία υπογραμμίζεται ιδιαίτερα το «Δημοκρατία του Κωσυφοπεδίου». Νίκος Γεωργιάδης από την Πρίστινα για το Mega Channel. Τα χρέη προς το δημόσιο μέχρι τις 300.000 δραχμές δεν επισύρουν την προσωποκράτηση. Από το όριο αυτό και πάνω όμως οι οφειλές στην εφορία οδηγούν στον κορυδαλό.
Η πρώτη αλλαγή που θεωρείται σύμφωνα με πληροφορίες βέβαιη αφορά στην προσωποκράτηση. Το μέτρο θα ισχύσει για χρέη προς το δημόσιο άνω των 300.000 δραχμών, ενώ όσο έχει σήμερα η σχετική διάταξη, το μέτρο μπορεί να ισχύσει για παράδειγμα και για χρέη ολίγων χιλιάδων δραχμών. Σημαντικές συνομιλίες θα έχει σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, ο οποίος αύριο θα βραβευτεί από το Ίδρυμα Ωνάση. Χθες ο κ. Ντελόρ ταξίδεψε στην Αίγινα, όπου φιλοξενήθηκε στο σπίτι του παλιού του φίλου και συνεργάτη κ. Βάρφη. Για την απονομή των βραβείων, Ωνάση έφτασαν χθες στην Αθήνα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας με το ιδιωτικό του αεροπλάνο η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα και ο σύζυγός της Τετ Τέρνερ, ιδιοκτήτης του CNN. Το απόγευμα, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Μάικλ Σωτήρχος δεξιώθηκε το δημοφιλές ζευγάρι. Την πρώτη επίσημη επαφή τους με την αθηναϊκή κοινωνία έκαναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ο Τετ Τέρνερ και η Τζέιν Φόντα, αφού ξεκουράστηκαν στο ξενοδοχείο τους μετά την πολύωρη πτήση τους για την Αθήνα. Πολύ κομψή, η Τζέιν Φόντα, ντυμένη στα μαύρα, χαιρετούσε με χειραψία όλους τους καλεσμένους που τη σύστηνε έναν έναν η κυρία Εστέλ Σωτήρχου. «Δεν έχω κανένα επαγγελματικό σχέδιο για το μέλλον. Η καριέρα μου είναι πλέον δίπλα στον Τέντ», είπε η Τζέιν Φόντα, σηκώνοντας ψηλά το χέρι. «Εξάλλου, ο καλύτερος ρόλος που είχα ποτέ στη ζωή μου είναι να είμαι η κυρία Τέντ Τέρνερ», δήλωσε στο Μέγκα η Τζέιν Φόντα, προσθέτοντας ότι είναι περήφανη που ο άντρας της πήρε το βραβείο Ωνάση. Ο κύριος Μάικλ Σωτήρχος συνόδευε στον κήπο τον Τέντ Τέρνερ, που δεν παρέλειψε να τιμήσει τον μπουφέ, καθώς μιλούσε με τους παρευρισκομένους. Αφού ο Αμερικανός πρέσβης παρουσίασε τα τιμόμενα πρόσωπα, ο Τέντ Τέρνερ ευχαρίστησε για το βραβείο εκ μέρους των 2.000 εργαζομένων στο CNN. Ενθουσιάστηκαν και οι δύο με τη βυζαντινή εικόνα που τους προσέφερε το διπλωματικό ζεύγος και αναχώρησαν με προορισμό το ξενοδοχείο τους. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και η κυρία Ανδρέα Παπανδρέου, η πρώην πρωθυπουργή Τζανής Τζανετάκης Ξενοφών Ζολώτας, πολλά μέλη της κυβερνήσεως, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος και του επιχειρηματικού κόσμου. Στον Κάφκασο μένονται συγκρούσεις Αρμενίων Αζέρων στα μέτωπα του Καραμπάχ και του Ναχιτζεβάν. Και στη Μόσχα φτάνει σήμερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ για κρίσιμες συνομιλίες με την ρωσική ηγεσία. Δυνάμεις των Αζέρων εξαπέλυσαν 150 ρουκέτες εναντίον αρμενικών θέσεων στο Καραμπάχ και βομβάρδισαν χωριά μέσα στην Αρμενία. Αρμενικές πηγές αναφέρουν τουλάχιστον 4 νεκρούς. Και από το άλλο μέτωπο, το Ναχιτσεβάν, αζερικές δυνάμεις χτύπησαν με πυροβολικό αρμενικά χωριά. Ο πρόεδρος του Ναχιτσεβάν, Χαϊντάρ Αλίεφ, μίλησε για ενδεχόμενο προσάρτησης της δημοκρατίας του στην Τουρκία. Διευκρίνησε όμως ότι δεν έχει συζητήσει το θέμα με Τούρκους αξιωματούχους. Διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα υποστηρίζουν ότι η κρίση του Ναχιτσεβάν ήταν τεχνητή και εκφράζουν φόβους ότι αποτελεί απόπειρα εμπλοκής της Τουρκίας στη σύγκρουση Αζέρων Αρμενίων. Η κρίση στον Κάφκασο θα είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχουν στη Μόσχα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Μπόρις Γέλτσιν. Υπό το βάρος της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων και της πρωτοφανούς αγριότητας που επέδειξε ο στρατός, παραιτήθηκε σήμερα ο δικτάτορας της Ταϊλάνδης. Σε ραδιοτηλεοπτικό διάγγελμα προς το λαό της Ταϊλάνδης, ο Σουσίντα Καπραγιούν ανακοίνωσε την παραίτησή του. Και με τα ραδιόφωνα στο χέρι, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας Μπανγκόκ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητοκραυγές. Ο ενθουσιασμός όμως δεν κράτησε πολύ. Τη θέση του πήρε η οργή, μόλις έγινε αντιληπτό ότι οι υπεύθυνοι για την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Και οι συγγενείς των δεκάδων θυμάτων απέτησαν σήμερα φόρο τιμή στο Μνημείο της Δημοκρατίας στο κέντρο της Μπανγκόκ. Επί 5 χρόνια οι αρχαιοκάπηλοι έσκαβαν ανενόχλητους στελεχωνείς και ελεατούσαν θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία σταμάτησε τις παράνομες ανασκαφές, αλλά οι αρχαιοκάπηλοι παραμένουν ακόμη ασύλληπτοι. Αρχαιοκάπηλοι ανακάλυψαν δεκάδες αρχαίους τάφους στο Λαγονίσι και τους σύλλησαν χωρίς οι αρχές να αντιληφθούν το παραμικρό. Τα σημεία των ανασκαφών βρίσκονται σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από την επαρχιακή οδό Αναβίσου Καλυβίων. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα αποκάλυψε την τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή αυτή γίνονται παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές εδώ και 5 χρόνια. Οι αρχαιοκάπηλοι είχαν σκοπό να συνεχίσουν τη λαϊλασία, γιατί ορισμένα σημεία ήταν σημαδεμένα για μελλοντικές ανασκαφές. Αν είναι πριν το χειμώνα. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν έκπληκτη την περιοχή ειδοποίησαν την αρχαιολογική υπηρεσία, κλιμάκια της οποίας θα βρίσκεται εκεί τη Δευτέρα, για να εκτιμήσει το είδος των αρχαίων αντικειμένων που έκλεψαν οι αρχαιοκάπηλοι. Είχαν κατακλείσει τα Χανιά με ηρωίνη δύο αδέλφια και μία Αγγλίδα φίλη τους. Χθες τη νύχτα όμως συνελήφθησαν στο σπίτι τους, στο κέντρο της πόλης, την ώρα που συσκεύαζαν σε φακελάκια το λευκό θάνατο. Και ο ειδικά εκπαιδευμένος μολοσσός τους δεν τους βοήθησε να αποφύγουν τη σύλληψη. Εδώ και τρεις μήνες η ασφάλεια Χανίων είχε την πληροφορία ότι ο 32χρονος Νίκος Χατζηδάκης μαζί με τον αδελφό του Γιώργο 30 χρόνων και τη συνομήλικη Αγγλίδα φίλη του Τζοάν Πίκαν προμήθευαν με ηρωίνη τους ναρκωμανείς της περιοχής. Κατά την είσοδο των αστυνομικών στο σπίτι απελευθερώθηκε επίτηδες σκύλος μολοσσός ιδιοκτησίας των κατηγορουμένων, ο οποίος επιτέθηκε κατά των αστυνομικών.
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του σκύλου για να τον εξοδοτερώσουν. Όλη όμως αυτή η διαδικασία έδωσε την ευκαιρία στην Αγγλίδα φίλη τους να πετάξει μέσα στην λεκάνη ποσότητα ηρωίνης. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι κατασχέθηκαν 44 δόσεις ηρωίνης σε φακελάκια, 1,5 εκατομμύριο δραχμές που προέρχονται από την πώληση ναρκωτικών και 4 στιλέτα. Δημοφιλής και εξαιρετικά αγαπητός στο λαό του παραμένει ο Φιντελ Κάστρο, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα του και την διεθνή απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει Κούβα. Στην Κούβα η οικονομική κρίση βαθαίνει, αλλά ο λαός δεν φαίνεται να χάνει την εμπιστοσύνη του στο Φιντελ Κάστρο που κυβερνά τη χώρα επί 33 χρόνια. Πριν από λίγες μέρες, ο Κάστρο κήρυξε ηρωικό αγώνα, όπως τον αποκάλεσε, για τη συγκομιδή της ζάχαρης και έστειλε στα χωράφια χιλιάδες Κουβανούς στρατιώτες και φοιτητές. Η έλλειψη καυσίμων έχει αναγκάσει τους Κουβανούς να παροπλήσουν τα σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα. Οι εικόνες που βλέπουμε στο βίντεο μιλούν από μόνες τους. Δραματική είναι η κατάσταση και στα μέσα συγκοινωνίας. Και παρόλο που όλα τα βασικά είδη διατροφής μοιράζονται με δελτίο, οι περισσότεροι Κουβανοί δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον και για το δραματικό παρόν κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον οικονομικό αποκλεισμό τους. Ένας βιρτουόζος του δοξαριού μάγεψε απόψε το αθηναϊκό κοινό στο Μέγαρο Μουσικής, ο Πίντσας Τσούκερμαν. Ο βιρτουόζος του βιολιού, Πίντσας Τσούκερμαν, γοήτευσε το κοινό με την γεμάτη λυρισμό και ευαισθησία ερμηνεία του. Ήταν μια βραδιά μουσικής μυσταγωγίας με έργα Μπετόβεν, Ρόμπερτ Χούξ και Σούμαν. Στο πιάνο τον συνόδευσε ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας, Μαρκ Νάικρουφτ. ΑΕΚ και Ολυμπιακός προχώρησαν με νίκες χθες. Η ΑΕΚ κατέκτησε 2 πολύτιμους βαθμούς στις Σέρρες και ο Ολυμπιακός έσπασε μία παράδοση 22 ετών στη Θεσσαλονίκη κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ. Όλα τα γκολ της Κυριακής από τον Τέλη Τσιπιανίτη. Στις Σέρρες, η ΑΕΚ απέδειξε για πολλωστή φορά φέτος ότι παίζει το ίδιο καλά και μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Είδαμε το 1-0 για την ομάδα του Μπάγεβιτς με σκόρερ του Μανολά. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ θα πετύχει με διαγώνιο σούτ του σταματής. Ο Ολυμπιακός μετρίασε τις εντυπώσεις από την νίκη της ΑΕΚ με την επιτυχία του στην Τούμπα. Το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους με το Σαββίδι. Το 2-0 με προσπάθεια του Καραπιάλη και πρασίδου του Παΐτσι. Ο ΠΑΟΚ θα μειώσει το 74 με το σουτ του Λαγωνίδη. Στη Ριζούπολη ο Παναθηναϊκός γύρισε στις νίκες μετά από καιρό με το 3-0 επί του Απόλλωνα. Το 1-0 με τον Κουρμπανά. Το 2-0 με υποδηματικό πλασέ του Κριστόφ Μπαζέχα. Ο Πολωνός θα εκμεταλλευτεί ξανά τα λάθη της άμυνας του Απόλλωνα και θα κάνει το 3-0. Πιερικό σόφι στην Κατερίνη. Όχι προηγήθηκε στο σκορ με τον Αλεξούδη, αλλά ο Πιερικός αντέδρασε γρήγορα. Η ισοφάριση με τον Ραγκέλοβιτς. Και το 2-1 για τους γηπεδούχους με τον ίδιο τρόπο από τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Στην Ξάνθη, η τοπική ομάδα και ο Άρης έπαιξαν ανοιχτό ποδόσφαιρο με νικητές τους γηπεδούχους. Το 1-0 για την Ξάνθη με τον Κωνσταντινίδη. Το 2-0 με Τρεσίδο Σάντρο. Πολλά γκολ στο Καφτατζόγλιο, στο μάτς Ηρακλή Κορίνθου. Το 1-0 για τους γηπεδούχους με τον Κωστή. Το 2-0 από το πέναλτι που θα κερδίσει ο Κούστα και θα εκτελέσει ο Δανίλη Παπαδόπουλος. Το 3-0 με τον τεντόπλαση του Κωστή. Το 4-0 με απευθείας φάουλ του Μάλιου. Το 5-0 πάλι από το Μάλιο. Η Κόνηθος μείωσε το σκορ σε 5-1 με το πέναλτι που κέρδισε ο Καρασταμάτης και εκτέλεσε ο Παπαναγής. Στο Βύρονα, ο Ξέος Δημόπουλος ήταν σε μεγάλη μέρα και ο Αθηναϊκός νίκησε τον Πανιόνιο με 4-1. Είδαμε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Το 2-0 από τον Μπόγκ. Το 2-1 για τον Πανιόνιο με τον Πάντιτς. Το 3-0 με ωραίο πλασέ του Δημόπουλου. Ο Δημόπουλος θα πετύχει ένα εύκολο γκολ αργότερα που ισοδυναμεί με hat-trick σε αυτή τη φάση. Η απώλεια του Κωνσταδαβουλή ήταν ένα μεγάλο δεσαβαντάζ για τους παίκτες της Παναχαϊκής και η Λάρισα δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει στο Αλκαζάρ. Το 1-0 από τον Δασίλβα. Το 2-0 για τη Λάρισα με τον Μήλος.
Το τελικό 3-0 με τον Τζουκάλι. Ήταν που ισοδυναμεί με υποβιβασμό για τον εθνικό από τη δόξα δράμα στο Καραϊσκάκι. Φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ιορδανίδη. Το 2-0 για τη δόξα με τον νίκη αφαλιά του Μουρατίδη. Ο εθνικός θα μείνει στο σκορ με το πέναλτι που θα παραχωρήσει ο Μποζντάνσκι και θα εκτελέσει εύστοχα ο Λεβογιάννης. Ο καιρός προσφορά ζενεότο ΣΥΠΑ. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα σε όλη τη χώρα. Το απόγευμα θα αυξηθούν στα κεντρικά και βόρεια και θα σημειωθούν βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτρη, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται για την Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτρη, 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχή. Στο απόγευμα προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πολύ δροσιά και καθαρός.